τον Σταύρο Ιησούς. Ευχαριστώ, Δε, Ιησούς, τον Θεό, τον βρίσκονται στην Αγιορή σας. Εσάς, Δε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, διότι με την ευλογία σας γίνεται αυτή η σύνταξη και αυτή η ομιλία του έδωσα. Με την ευκαιρία έχουμε μια διαφωνία σας ως Επισκόπο, να είναι ένας πραγματικός Χριστό και επάξια να καταταγείτε στην πορεία των Ασίων των λόγων σας. Και ευχαριστούμε τον Σεβαστέ μου Γέροντα που με την αρχή του έγραψα τον λόγο περί Εκκλησίας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που κάνατε τον κόπο και ήρθατε να με ακούσετε. Ήρθε να σας αποσημειώσω με την ομιλία μου. Έγραψα αυτή την ομιλία του Θεού, παρακινούμενος από τα γεγονότα που ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια, εξ αφορμής του κορονοϊού, σύγχυσης, ταραχή, αταξία, προκλήθηκε παντού, προκλήθηκε και στους κόλπους της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν είπα να γράψω όχι κάτι δικό μου, αλλά κάτι των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι ορίζουν και προσδιορίζουν τον λόγο, την έννοια, την Εκκλησία, μέσα σε αυτό το οποίο ζουν. Ο λόγος μου είναι λίγο αρίστη. Είναι ο λίγο θεολογικός, θα ήθελα πρακτικά να έρθει. Θα σας παρακαλέσω πολύ να μου δανείσετε λίγο την προσοχή σας. Εάν δεν υπάρχουν κάποιες απορίες ή ερωτήσεις, ευχαρίστως αν έχει ευλογία σας λόγω, να μου τις υποβάλλετε για να απαντήσουμε ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποια κενό στην όλη παρουσίαση του όρου που λέγεται Εκκλησία. Εισαγωγή. Το πράγμα που υπάρχει στη γη και στον ουρανό είναι η Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτα. Ιδρυτής της Εκκλησίας είναι η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα είναι η αιώνια Εκκλησία. Ως μέσα σε αυτή την Εκκλησία είναι και όλη η δημιουργική ακτήση. Και πρώτα-πρώτα οι άγγελοι πριν από τη δημιουργία του όλου του κόσμου. Και πριν από τη δημιουργία του κόσμου όλα υπήρχαν ως λόγοι των νόμων, θα το εξηγήσω από το παρακάτω, μέσα στον Χριστό, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, ήταν σχεδιαστεί με ακρίβεια και να ενέρχονται στην ύπαρξη τον καιρό που έχει ορίσει η αγάπη του Θεού. Εδώ στον κόσμο που ερχόμαστε, ο καθένας κάνει τον κύκλο του για να καταλήξει εκεί από όπου προήλθε. Ο κύκλος αυτός συντελείται πάλι σε μια Εκκλησία. Την Εκκλησία του Χριστού, που είναι προέκταση της Τριαδικής Εκκλησίας. Για την Εκκλησία του Χριστού, οι Άγιοι Θεοπόροι και Θεόσοποι Πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου αποφάνθηκαν ότι έχει τέσσερα ιδιώματα. Είναι δηλαδή μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Περιγραφής λοιπόν ο λόγος μας και επιτεύουμε τον λόγο του Πατρός να δώσει λόγο προς οικοδομή της Εκκλησίας του. Βασικές αρχές της ενότητας. Όταν μιλάμε για την Εκκλησία, το πρώτο και το τελευταίο που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι η ενότητα. Γιατί η Εκκλησία σημαίνει ενότητα. Η αγάπη, Dumnezeu, rugătorii în poază. Φύτεψε μέσα στη δημιουργική ακτίση τέσσερες βασικές αρχές που συντείνουν στην ενότητα. Οι αρχές αυτές είναι της ενώσεως, της κινήσεως, της συγγενείας και της τάξης ιεραρχίας. Ας τις επικεντρώσουμε στον άνθρωπο που είναι η κορονίδα της δημιουργίας, λέγοντας δυο λόγια και μέσα. Η αρχή της ενώσεως ή του συνεταιρίζεστε, όπως τη λένε νομικά, φαίνεται σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινότητας του ανθρώπου. Αμέτρητη είναι η σύλλογη, τα σωματεία, μα και αυτές οι λειτουργικές δομές μιας πολιτείας που μαρτυρούν την τάση του ανθρώπου να είναι ο ένας κοντά στον άλλο. Όμως σε καμία από αυτές τις μορφές δεν βλέπουμε αδιάσπαστη, αραγή και καθολική ενότητα. Παντού και πάντοτε υπάρχουν πληγόκεντες δυνάμεις. Υπάρχει το μικρόβιο της διασπάσεως, το μικρόβιο του εγωισμού, της αμαρτίας που φέρνει διακρίσεις, επαγγέλματος, έθνους, χρωμάτων, φύλων, γλωσσών, γνωμών, συνηθιών, πολιτισμών κλπ. Το έντυπο δώρο της ενώσεως που μας χάρισε ο Θεός, μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αξιοποιείται σωστά, γιατί βασίζεται στην πίστη μας στο Θεάνθρωπο Χριστό. Το ίδιο συναντάμε και στην αρχή της κινήσεως. Όλοι σχεδόν, ακόμη και τα άλλα ζώα, δραστηριοποιούνται προς διάφορες κατευθύνσεις με άξονα τις επιθυμίες, ή κινούμενοι από αγάπη ή συμπάθεια για αυτό που στοχεύει. Όσο μας είχε κάνει εντύπωση, όταν ένα κουμπάρι από μουλάρια χτυπήθηκαν από λίγο και ένα από αυτά τραυματίστηκε βαριά. Κι όταν στη συνέχεια παράσαμε ζωντανό, το πήγαμε στο στάδιο και εκεί τα υπόλοιπα μουλάρια ανακύκλωσαν, πλημμυρίζοντας με συμπάθεια, ενώ δάκρυα έρεαν από τα μάτια τους. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όταν γίνονται θεομηνίες κατά τρόπους, δεν συμπαραστέκεται όλη η Φίλιος και το να στηρίζει με κάθε τρόπο τους πηγαίνεις στα ανθρώπους και τις περιουσίες τους. Μάλλον αυτά είναι πρόσκαιρες εκδηλώσεις αγάπης, χωρίς αυτές να φέρνουν την απόλυτη ενότητα μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι ένα. Μόνο μέσα στην Εκκλησία αξιοποιείται το δώρο της κινήσεως, που εκδηλώνεται ο στήλος έρωτας που μας σωθεί στον Χριστό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια. Ζω δε ουκέτει εγώ, ζείτε εν Χριστός, ή της ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διαγωγός ή λιμός ή γυμνό της μάγια. Το ίδιο παρατηρούμε και με την αρχή της συγγενείας. Και όταν λέμε συγγένεια, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην εξαίρετο συγγένεια, αλλά κυρίως εννοούμε τρόπο συγγένεια με τον Θεό, επειδή μας προσβήνει το κατηγόνα, δε. Συγγένεια με τους αγγέλους, γιατί έχουμε κοινή και με τον Χριστό, μετέχουμε στις άκριστες ενέργειες του Θεού και είμαστε μαερά και μαγικά όμως. Συγγένεια με όλη την αισθητική κτήση, γιατί το σώμα μας ανακεφαλαιώνει όλη την αισθητική κτήση. Τέταρτον, συγγένεια με όλους τους συνανθρώπους μας, γιατί έχουμε κοινή ουσία. Και πέμπτον, συγγένεια με τον άμεσο και πρώτο συγγενή μας, που είναι ο εαυτός μας και ιδιαίτερα το εκλεκτότερο κομμάτι της ψυχής μας, που είναι ο νους, ο οποίος είναι μια άλλη μικρή κεφαλή που ενώνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος με τον εαυτό του και με την καθαυτό κεφαλή που είναι ο Χριστός. Και ολόκληρη η συγγένεια από μόνη της δημιουργεί δεσμούς ενωτικούς. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στις σχέσεις τους οι άνθρωποι κυριαρχούνται από υπερηφάνεια, έφες, μίση, κακίες και αυτοκαταστροφικές τάσεις προς όλες αυτές τις μορφές συγγενείας. Αντίθετα, στον χώρο της Εκκλησίας, η αρχή της συγγενείας δημιουργεί αδιάσπαστη ενότητα μεταξύ των πιστών, ώστε να ονομάζονται αδελφοί και να έχουν ένα όνομα χριστιανοί. Τέλος, όσον αφορά την αρχή της τάξης, έχει επιτευχθεί μέσα μας η αρχή της ιεραρχίας, δηλαδή το άρχιν, το άρχιν και το άρχιστα. Η ιεραρχία στην κοσμική εξουσία παριστάνεται με πυραμίδα, όπου στην κορυφή της έχει τον χρόνο του ο πρώτος άρχοντας, το οποίο το έργο είναι να κρατάει με κάθε θεμητό ή αθέμητο τρόπο σε ενότητα τους υφισταμένους. Στην Εκκλησία η ιεραρχία παριστάνεται με ανεστραμμένη πυραμίδα, όπου στο κάτω άκρο της βρίσκεται ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος με την ανισκαλέα αγάπη και την απίθμενη ταπεινωσή πειναίνει τα λογικά του πρόβατα δια των Αποστόλων και των διαδόχων τους και τα κρατάει σε ενότητα αγάπης μέχρι να φτάσουν σε μέτρο ηλικίας του πυρόβατος. Και αρχίζω την εξήγηση των όρων της Δευτέρας του Λαϊκής Συνόδου. Η Εκκλησία είναι μία, η Κρίση μας. Η λέξη μία δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό ένα, αλλά έχει και βαθύτερες έννοιες, τις οποίες σιγά σιγά θα σε εντυπώσουν. Για τώρα, ας αρκεστούμε στον αριθμό ένα. Ποια είναι λοιπόν η μία Εκκλησία? Είναι η Εκκλησία του Χριστού, αν ναι, και είναι αλήθεια, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, και πάντα υπέταξεν υπό τους κόδας αυτού, και αυτόν, τον Χριστό δηλαδή, έναντι κεφαλή υπερ πάντα η Εκκλησία ήλυσε στην το σώμα αυτού. Τότε, τι θέλει να πει ο ίδιος Απόστολος? Όταν λέει ότι θέλονται είμαστε ιδένε, να γνωρίζουμε δηλαδή, ότι παντού σαν προς η κεφαλή ο Χριστός εστί. Κεφαλή δεν είναι πώς πανίδε. Κεφαλή δεν Χριστού ο Θεός πανίδε. Εφόσον μνημονεύει ότι κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός, γιατί στη συνέχεια πιστεύει ότι κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Και εννοείται, όταν λέμε κεφαλή, στη συνέχεια να περιμένουμε και σώμα, δηλαδή εκκλησία. Επομένως, μιλάμε για δύο κεφαλές, άρα και για δύο εκκλησίες. Πώς λοιπόν έρχεται αυτή η φαινομενική αντίθεση ότι η εκκλησία είναι μία? Πριν απαντήσουμε στην ένσταση, ας ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τον όρο κεφαλή, γιατί θα τον ξαναβρούμε μπροστά μας. Όταν λοιπόν λέμε κεφαλή, εννοούμε αρχή, δηλαδή έτοιμο. Και όταν αναφερόμαστε σε ομοιούσια πρόσωπα, τότε κεφαλή σημαίνει την πηγή προελεύσεως άλλων ομοιουσίων προσώπων, τα οποία έχουν ισοτιμία μεταξύ τους και πάγιες υποστατικές ιδιότητες. Δηλαδή, από τον Πατέρα προέρχονται ως αποβιλή ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ότι ο Πατήρ δεν μπορεί να γίνει Υιός ή Άγιο Πνεύμα. Ούτε ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα Πατήρ κλπ. Το ίδιο ισχύει και το Άγιο. Όταν λέμε ότι η απαλήτη γυναίκας είναι ο άντρας, εννοούμε προέλευση της γυναικός από τον άντρα, και ότι ποτέ ο άντρας δεν μπορεί να γίνει γυναίκα ή γυναίκα άντρας. Κάτι αναπαλή πράγμα που βλέπετε στις ημέρες μας είναι εκπονήρου. Και όταν λέμε και πάλι της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, εννοούμε ότι η πηγή προελεύσεως όλης της πτήσεως είναι ο Χριστός, ο οποίος πάρει στη σάρκωσή του τα ενώνει στον έργο. Ας επανέλθουμε όμως. Ασφαλώς και διακρίνουμε δύο εκκλησίες και ασθένειες. Η μία είναι του Θεανθρώπου Χριστού και η άλλη η Ιατρική Εκκλησία. Οι δύο όμως αυτές εκκλησίες συνιστούν την μία εκκλησία, γιατί σύμφωνα πάλι με τα λόγια του Αποστόλου, η Εκκλησία του Χριστού, όταν συμπληρωθεί στο μέλλον του αιώνα, θα ενσωματωθεί στην Τριαδική Εκκλησία και έτσι θα έχουμε μία Εκκλησία. Προσέξτε τα λόγια του Αποστόλου. Ήταν το τέλος, όταν παραδότη την Βασιλεία του Θεού και Πατρίδου, όταν καταργήσει πάσαν αρχή και πάσαν εξουσία και δύναμη, όταν θα υποταγεί αυτό το Υιό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται, το υποτάξεται από τα πάντα, είναι Αγίος Θεός τα πάντα εν μας. Πριν από 27 χρόνια, βρέθηκα στην Αφρική και διακόνησα για 5 μήνες στο τότε ιεραποστολικό κλιμάκιο του Κομποέτσι στο Κογκό. Στις περιοδίες μας, συζητούσαμε με τους διαθέτες και ένα από τα βασικά ερωτήματα τους ήταν και το αγόρι. Εδώ στην Αφρική δρούν όλες οι θρησκείες του πλανήτη. Είναι αλήθεια. Όλες προσεγγίζουν τους ανθρώπους με αγάπη και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτοί θα έχουν την αλήθεια. Όμως η αλήθεια είναι μία. Άρα όλες τις αποστολές, μία μόνο δεν έχει την αλήθεια. Όλες οι άλλες είναι ψεύτες. Το ερώτημα μας είναι, πώς εμείς οι απλοί άνθρωποι θα ξεχωρίσουμε ποιος κατέχει την αλήθεια, σε τι μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να βεβαιωθούμε και να πιστούμε γι' αυτό, εγώ το ερώτημα μας. Τα όσα όμως είπαμε μέχρι τώρα, θέσαμε ουσία το βασικό κριτήριο για να ξεχωρίσουμε ποια είναι η μία και μοναδική εκκλησία, αληθινή εκκλησία. Μπορούμε λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα του Ατυχανών αγαπητών μας λέγοντας ότι όποια εκκλησία δέχεται ως κεφαλή στον Θεάνθρωπο Χριστό, αυτή είναι η αληθινή εκκλησία. Με το σκεπτικό αυτό, μόνο μιας απορρίπτονται όλες οι θρησκείες και φιλοσοφικές θεωρίες και μένει όρθια μόνο η καθημάς ορθόδοξος εκκλησία. Γιατί όλες οι θρησκείες και όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα και θεωρίες και όλες οι ενώσεις και τα σωματεία έναν κοινό παρανομαστιαίο, ότι δηλαδή έχουν ως κεφαλή τους τον άνθρωπο. Και ερχόμαστε τώρα στην πιο ουσιαστική έννοια, μόνο μία που σημαίνει απόλυτη εδώ. Έχει κι άλλη ερμηνεία η λέξη μία. Αν θυμάστε στο βιβλίο της Γενέσεως, εκεί ο Μωυσής λέει και έγινε το Εσπέρας και έγινε το πρωί, ημέρα μία. Δεν είπε ημέρα πρώτη. Αυτό το μία έχει πολύ βαθιά έννοια. Γιατί εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία το χρόνο προποροδεύουμε πράγμα με ευθύγραμμο τρόπο. Δηλαδή, γιατί και σήμερα ένα παιδί, ένα είναι προτιμένα. Αύριο είναι δεύτερο, το καλεξής, θα φτάσει στα 70-80, όπου φτάσει. Αυτή είναι ευθύγραμμη μέτρηση του χρόνου. Σε εμάς, ο χρόνος μετρείται κυκλικά. Σημαίνει, γεννήθηκε ένα παιδί. Είναι η μέρα μου. Που σημαίνει ότι αυτός θα κάνει τον κύκλο του και θα καταλήξει πάλι από εκεί που ξεκίνησε. Και ποιος είναι αυτός που τον ξεκίνησε από εκεί? Ο Θεάνθρωπος Χριστός, αυτός που μας έχει μέσα από το λόγο των όντων, δηλαδή ως σχεδιασμούς, σε εκείνο θα καταλήξουμε πάλι. Βλέπετε, στην ευθύγραμμη ημέρηση του χρόνου δεν υπάρχει σκοπός. Και γιατί κάποιος πάλι μέχρι και κουπάει και πάλι μέχρι και κουπάει και τελείωσε. Στον κυκλικό τρόπο υπάρχει σκοπός. Διότι υπάρχει αρχή, υπάρχει και τέλος, τέλος το οποίο είναι μόνιμο μέσα στον κόσμο. Αυτή είναι η δεύτερη έννοια της λέξης, της ενίας μία, την οποία την παραλείπω για να μην σας καθυστερώ, αλλά σας την είπα αποστήθως και περιεκτικά. Ας συνεχίσω όμως στην άλλη έννοια της λέξης μία, που εκφράζεται ως απόλυτη ενότητα. Απόλυτη ενότητα. Συναντάμε στη μία και την Εκκλησία. Πράγματι, ο τριαδικός Θεός υπάρχει και δεν καταστρέφεται, ούτε αλλοιώνεται εξαιτίας των τριών τελείων συναίδειων και ισοσθενών υποστάσεων. Αυτή η ενότητα εξαφανίζεται και στην Εκκλησία του Χριστού. Για να βάλουμε τα πράγματα μέσα. Έργο του Θεού είναι η ενότητα, την οποία πρέπει να έχουμε όλα τα κτίσματα. Για να επιτευχθεί αυτό, η αγάπη του Θεού φύτευσε μέσα στα όντα τις τέσσερις βασικές αρχές της ενότητος, για τις οποίες μιλήσαμε παραπάνω. Ιδίωμα αυτής της ενότητος είναι να μην κάνετε ούτε να απορροφάτε κανένα από τα όντα από κάτι ισχυρότερο. Ό,τι γίνεται δηλαδή κατά αντίθεση της ζωής. Ο Θεός λοιπόν ανέφερε στον άνθρωπο αυτό το έργο της διατηρήσεως της ενότητος όλων των πληθυσμάτων. Επειδή είναι η κορονίδα της δημιουργίας, γιατί έχει όλα τα γνωρίσματα των πληθυσμάτων που προηγήθηκαν και πλέον του δωρήθηκε το κατοικώνα του Θεού, δηλαδή έχει την δυνατότητα να είναι κοινωνός θείας της Θεός. Ποιος το ήταν στον παράδεισο και έκανε η παγκοσμία στο Θεό τα καταφέρνει. Όλα τα ζώα και τα φυτά κλπ. Χαίρονταν μεταξύ τους και αναγνώριζαν τον Αδάμ ως κεφαλή τους. Από τη στιγμή που θέλησε να ιδιοποιηθεί την κτήση, από τη στιγμή που ήθελε να γίνει αυτοκέφαλος, από τη στιγμή που ήθελε να αλλάξει την τάξη και από άνθρωπος να πάει στην κατηγορία του Θεού, από τότε καταστράφηκε αυτή η ενότητα. Αγρίεψαν όλα τα στοιχεία της φύσεως και άρχισε ο πόλεμος της μεταξύ τους φθοράς. Ο άνθρωπος πλέον για τον άνθρωπο έγινε λύκος. Homo hominus lupus λέγαμε δηλαδή. Και το μικρόβιο της αποστασίας το εκδηλώνει με κυριαρχίες, καταστροφές, μαζοποιήσεις και αποξένωση από την αιτία, την αρχή και το τέλος του δύνατος. Γεννέται λοιπόν το ερώτημα, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος που είναι κτίσμα και το χειρότερο, βρίσκεται σε διαρκή ροή προς την αμαρτία που διασπά κάθε μορφή ενότητος να κάνει τις πληγές από τις αμαρτίες του. Και ως ομογούσιος και αναμάρτητος άνθρωπος θα αναλάβει να καθαρίσει το μέγα τραύμα που λέγεται ανθρωπότης για να γίνει κεφαλής και να φέρει την ενότητα στο διάσπασμένο ανθρώπινο γένος. Και ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος, δάει τη δυνατότητα να γίνουμε σύντης Θεού και ανθρώπου, για να μας ενώσει με την Τριανική Εκκλησία, για να γίνουμε μία Εκκλησία, συμμετέχοντες στη δόξα και στη ζωή του Τριανικού Θεού, και έτσι να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός. Ζητείται λοιπόν άνθρωπος καθαρός από φαντός βολισμούς αρκοσκευμένος για να αναλάβει αυτοκρέα. Τελικά, άνθρωπος άρχιμε και η αγάπη του Θεού και Πατρός μας έστειλε θεάνθρωπο τον Υιό του Λόγου. Αυτός είναι πλέον η κεφαλή μας. Αυτός είναι το κέντρο της ζωής μας. Αυτός μας ενώνει μεταξύ μας και με τον εαυτό και μας κάνει υποστράσεις, μας κάνει μοίρα του, δηλαδή μέρος του εαυτού. Και όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και όλα τα δημιουργήματα. Αυτός δίνοντας το σώμα και το αίμα του εις ρώσει και πόση, μας τρέχει και μας αγιάζει. Αυτός μας μετακινεί από την ελεύθερη και την αγγλική ευλίγια ζωή στην ασάλευτη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι το πάνω για μας, όπως λέει ο Άγιος Προφήτης. Αυτός κατήργησε το σώμα του, την εκκλησία του δηλαδή, όλες τις διασπαστικές τάσεις και έφερε κοντά του τους πάντες σήμαν το λόγιο. Ούτε Ιουδαίος, ούτε Έλλην, ούτε Νιάσεν και Ζήλη, πάντες χαρεμείς ίσχυες τέλης του Ιησού. Και τι είναι αυτό που συνδέει όλα τα ετερόπιτα στοιχεία, η πίστη του στο πρόσωπο του Χριστού ως αιώνιας και παρίσμης. Και έρχοντας αυτή την πίστη, πώς ζούμε την Χριστό ενότητα, πώς ζούμε ως Εκκλησία, όπως οι πρώτοι χριστιανοί των Ιεροσολύμων, Λεβίθους των Πιστερσάλων, είναι η καρδία και η ψυχημία, και ούτε ίστη των υπαρμόντων από τον έλεγε, ίδιον είναι, αλήν αυτής άπαντα κοινά. Αλήθεια, γιατί να σας αλήθεια. Ένας δούμε να αναφωνήσουμε κι εμείς μαζί με τον προφητάνα Ταβαλή, εξομολογήσουμε συγκυρία όλη περνία, διηγήσουμε πάντα της θαυμασίας σου. Είπα προηγουμένως ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ γίνεται μια σοβαρή ένσταση. Δηλαδή, και η ανοχωρή είναι μέσα στην Εκκλησία και μην προσμετέχονται στη δόξα της. Απαντούν. Εφόσον όλα συγκίνησαν από τον Θεό και όλα υπάρχουν μέσα σε αυτό, επόμενο είναι τι και όλα θα τα καλύψουν σε αυτό. Από την άλλη μεριά, ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει την πίστη. Είναι και παραμένει πάντα αγάπη. Επομένως, εφόσον όλα καταλήγουν στον Θεό και ο Θεός είναι αγάπη, άρα όλοι μετέχουν στην αγάπη του Θεού. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Εκείνοι που τον πιστεύουν και τον αγαπούν θα γευτούν την αγάπη του ενδόξη, ενώ εκείνοι που τον αποστρέφονται θα γεύονται την αγάπη του ως κολαστική φωτιά, ως ύψη συνειδήσεως που αέρα δίνει την καρδία του κολλασμένου. Αυτή είναι η κόλαση. Και αναρωτιόμαστε, εφόσον το κακό δεν έχει υπόσταση όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, άρα κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Μήπως τότε οι κολλασμένοι θα αξιωθούν να γευτούν τη δόξα του Θεού. Εδώ από τον Άγιος Γρηγόριος Λύσης και ο Άγιος Μάσιμος ως εξής. Το διαβάσω είναι ένα σύντομο μικρό κείμενο στα αρχαία, αλλά θα σας το εξηγήσω για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Τρεις αποκαταστάσεις είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία γνωρίζει τις αποκαταστάσεις. Μία με την εκάστοτε κατά τον Θησαέ Χριστό. Η πρώτη αποκατάσταση αφορά τους Αγίους, οι οποίοι μεταέρευσαν αιτίες τους, τα αποκατασταθούν στη δόξα του Θεού. Δευτέρα αποκατάσταση, την της όλης φύσεως εν τη Αναστάση. Δεύτερη αποκατάσταση αφορά τη δευτέρα παρουσία και την Ανάσταση όλων των ανθρώπων, οι οποίοι θα έρθουν στην αρχική τους μορφή, θα έχουν δηλαδή και το σώμα και τη ψυχή μαζί. Τρίτη ή των ψυχικών δυνάμεων και αμαρτία υποπεσουσών ισόπερ εκτής της αντάλληλης αποκατάστασης. Και ούτου, και έτσι, τη επιπλώση ούτη με θέση των αγαθών απολαμβάνοντας δυνάμεις και εις το αρχαίο να κατασταθήνε και διθύνε τον δημιουργό πανέγνιον της αμαρτίας. Θα σταθώ στην τρίτη αποκατάσταση, εκεί είναι και το ερώτημά μας. Και είναι ένας κολλασμένος. Και πως το κακό δεν έχει υπόσταση και κάποια στιγμή θα χαθεί. Θα λέμε δεν έχει υπόσταση, το κακό εννοούμε. Δεν είναι Θεός, ούτως ώστε να παραμένει η αιωνία του. Είναι κάτι πρόσθετο, μια προσθήκη, το οποίο θα έχει μια κατάληξη. Θα τελειώσει πότε. Δεν αναφέρουμε στους Αγίους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή θα αποκατασταθούν. Αλλά αναφέρουμε στους Αγίους ότι αυτά τα οποία δεν πιστεύανε είναι αλήθεια. Θα εξηγήσουν την επιστροφή τους όπως οι πέντε ώρες Παρθένης και θα έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα του Παραδείσου για να εισέλθουν και αυτοί μετανοώντας για τα λάθη τους. Εκεί ο Κύριος θα τους δεχθεί, αλλά έξω του Παραδείσου, λέγοντάς τους «Ουκ είδαί μας, δεν σας γνωρίζω». Και η ζωή τους από εκεί και πέρα θα είναι μια συνεχής κατάσταση αέρα ως μετάνοια των λαθών τους, τα οποία κάνουν στον επίγειο βίο τους. Αυτό και αν είναι παρήκη του αδελφίου μου, διότι ομιλούν εις τους αιώνας, τους ατελευτικούς αιώνας. Ο Θεός θα μας αλλάξει. Έτσι λοιπόν, αποκαταστήθησαν οι ψυχικές δυνάμεις αυτές οι οποίες γίνανε η αιτία τα απόματα του από το Θεό. Και τη μετάνοια τους θα εκδιώξουν αυτούς στον Χριστό. Αυτή η αλλήλωση είναι η αποκατάσταση των λεγόμενων ψυχικών δυνάμων. Δηλαδή ακούνε οι πατέρες. Και όχι η πλήρη αποκατάσταση. Αμαρτυρών για διαμαρτυρών. Ξεκαθαρίζω. Ας το πούμε και αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και είναι στην κατάσταση μετανοίας, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει έστω ένα ίχνος παρουσίας του Θεού άνθρωπος. Υπάρχει. Αλλά υπάρχει με την έννοια και την μορφή που προανέφερα ως καυστική φωτιά που θα τους καίει συνέχεια. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Έδωσα αυτή την εξήγηση για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση στα λεγόμενά μας. Κλείνοντας το κεφάλαιο μια Εκκλησία, καταλήγουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ενδυστρωμένη στην αγάπη του Θεού και στη σοφία του, γι' αυτό βρίσκεται κάτω από την κρατεά χρόνια αποστασία και προτείνω του Θεατρό του Χριστού, οπότε μίλε άλλου του κακιστής ουσιαστής. Περί αυτού μάρτυροι μέχρι τώρα ιστορική πορεία της, όπου παρά τους δύο όρους της δοκιμασίες, τις αιρέσεις, τα σκίσματα, τις πλάνες, οι χωρισμοί και εσύ δεν μπόρεσαν ούτε και πρόκειται να την διαλύσουν. Αντίθετα, όποιος θεωρεί επικεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι ο Χριστός, αλλά ένας άνθρωπος ή ο κάθε άνθρωπος. Αυτοί φαντάζονται ισοθεΐα και βρίσκονται σε πτώση παρόμοια με του ιεροσκόρου ή των πορτοπλάστων και η Εκκλησία τους δεν υπάρχει. Όποιος θεωρεί επικεφαλή της Εκκλησίας κατά το μέρος της αόρετης, ορατής και αισθητής πτήσεως δεν είναι ο Χριστός, ή δεν αναγνωρίσει στη δημιουργική σακίση τον δημιουργό Χριστό, αυτός θα οδηγηθεί στη λατρεία των δαιμόνων και στην ιδωλολατρία. Όποιος θεωρεί επικεφαλή της Εκκλησίας, όσον αφορά τον άνθρωπο, δεν είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτός θα ακολουθήσει τη σαρκική ζωή ή θα ψυχεί η αγάπη του και θα κυριαρχείται από κάθε είδος κακίες ή θα εμπνεύσει τα πάντα προσωπικά, δίνοντας αναρίχνητες, αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες περί της ζωής. Και όποιος θεωρεί ότι η κεφαλή της Εκκλησίας που απεικονίζεται στο κατηγόνα της ψυχής του ανθρώπου δεν είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, αλλά ο ίδιος ο εαυτός του. Αυτός έφτασε στον άκρατο εγωισμό και έκανε τον εαυτό του Θεό με συνέπεια να οδηγηθεί στο μηδέν, κάτι δηλαδή που δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να τρελαθεί. Αυτά όσον αφορά την έννοια του όρου μία. Θα πω και στη δεύτερη έννοια, η Εκκλησία είναι Αγία. Δεν θα σας κουράσω πολύ, διότι και εγώ είδα ότι αν το αναλύσω όλα έτσι όπως τα είπα για το πρώτο κεφάλαιο, για το πρώτο όρο, θέλουμε και μια ακόμα σύνδεση και δεύτερη ενδεχομένω. Γι' αυτό λίγο παρακαλώ θα σταματήσω και αν τους ευαισθητοποιητάδους απαξιωθούν να συναντηθούμε εδώ, να μπορέσουμε να πούμε και τα επίλημα της αναγνώσεως κατά το δίλεπτο εν το Αγίου Όρου. Η Εκκλησία είναι Αγία. Ενότητα χωρίς αγιότητα δεν μπορεί να είναι Εκκλησία. Εκκλησία χωρίς αγιότητα δεν είναι Εκκλησία. Είναι σωματείο. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα της ζωής. Όλοι όταν είναι να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα, φωνάζουν για ενότητα. Ακούμε παραδείγματος χάρη κατά καιρούς τους γείτονες να φωνάζουν ότι για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε δυσκολία πρέπει να έχουμε ενότητα. Η ενότητα όμως τελειώνει. Δεν θα θυσιάσει το προσωπικό συμφέρον σου ή μάλλον το προσωπικό συμφέρον μας βρίσκεται στην αρετή της αγάπης. Πόσες φορές, σαν έφερος, δεν θυμήσαμε πάνω στα ερήπια που μας έφερναν τις ειδικονιές μας. Μήπως δεν είχαμε ύπνος, μήπως δεν είχαμε συντάγματα, νόμους, πολιτεύματα, ασφαλώς και είχαμε. Τότε γιατί μας ακολουθούσαν οι συμφορές. Σίγουρα οι κεφαλές μας δεν είχαν αρετή για να σηκώσουν τις προσωπικές τους και του λαού της εκτροπές. Ασφαλώς οι νόμοι και τα συντάγματα και τα πολιτεύματα αποδείχθηκαν ότι δεν ήσαν και δεν είναι τίποτα παρά εντάγματα ανθρώπων, τα οποία στην πρώτη δυσκολία δίνουν ουραβές τους επικίνδυνους και παίρνουν την λιγότητα. Ασφαλώς και σπάνια υπάρχουν κάποιοι που να έχουν θυσιαστικά ενώ χάρη της ενότητας. Επομένως, στον κοσμικό περίγυρο λείπει το υπόδειγμα. Ή ως υπόδειγμα είναι ο σακατεμένος από την φθορά της αμαρτίας άνθρωπος. Έτσι όμως πως να έρθει η έρευνα. Εμείς όμως, ως Εκκλησία έχουμε τα έχουμε όλα χάρη στον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτός είναι η κεφαλή μας, ο ηγέτης μας, Και Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο μυστήριο του βαπτίσματος, όταν δίνουμε το νεοπότισμα με καινούργια και μετά, εκεί λέμε ότι εντύχουμε έναν κοινόν άνθρωπο, του οποίου η περαιτέρω πορεία πρέπει να είναι η κοινότητα της ζωής. Μάλιστα, συναντάμε και τον όρο μεταμορφούστε και ανακαινώσει του νόμου, που θα πει ότι ο νεοπότης πρέπει να ανανεώνεται πνευματικά, ανανεώνοντας συνέχεια τον λογισμό του. Δηλαδή να έχει μια συνεχή ιερή ανησυχία. Πώς θα αναγεννίζεται ο Χριστό, πώς θα αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο και θα τίνεται τον νέο. Μην περνάει ο Θεός και αναπαυθούμε σε μια καλούτσικη κατάσταση που έχουμε και δεν μας απασχολεί πώς θα ενδειχθούμε τελείως τον καινό άνθρωπο, ώστε τελείως να κατοικεί μέσα μας ο Χριστός. Όσο ζούμε και μέχρι να παραδώσουμε το πνεύμα μας, πρέπει να γίνεται αυτός ο αγώνας για να αντινόμαστε τον καινό άνθρωπο και να περιορίσουμε μέσα μας τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος έχει τα δικαιώματα. Εμείς θέλουμε να τον νικήσουμε, αλλά πώς δεν υποχωρεί. Είναι σαν να μας λέει, εσείς θέλετε να με πετάσετε. Εγώ όμως δεν έχω εύκολα, γιατί έχω δικαιώματα, έχω ριζώσει μέσα σας και έχω εξουσία επάνω σας. Εδώ είναι που θέλει η επιμονή στον αγώνα μας, γιατί έτσι θα πούμε στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία είναι καθολική. Θα δώσω μόνο τον ορισμό και σταματώ. Η έννοια της καθολικότητας, έτσι όπως σωμάται νόημα το ότι ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόκοβιτς, μας προτρέπει να δούμε τι περιλαμβάνει η Εκκλησία του Χριστού. Χωρίς καμία επιφύλαξη, πιστεύουμε ότι τα πάντα περικλείονται μέσα στην Εκκλησία, διότι καθολικός θα πει ο Άγιος, ο τέλειος, ο ολοκληρωμένος. Και είναι κανείς Άγιος όταν ενώνει διαφορετικές πίσης, χωρίς να προκαλεί σύγχυση ή συγκόνευση των πίσεων. Τέτοιο πρόσωπο είναι ο Χριστός, ο οποίος ενώνει στην υπόστασή του την θεϊκή και την ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και είναι ο μόνος και μοναδικός καθολικός. Γι' αυτό και όλα συγκλίνουν σε αυτόν, γι' αυτό και όλα αποκτούν την υπόστασή του σε αυτόν. Γι' αυτό και λέμε ότι η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Ο Χριστός ενώνει όλους τους ανθρώπους, όπως προαναφερθήκε. Ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους με τους εντέλους. Ο Χριστός ενώνει όλη την αισθητική πτήση με την ποικιλία των ανθρώπων. Ο Χριστός ενώνει τα ελαιότητα στοιχεία του ανθρώπου, δηλαδή το υλικό, το αισθητικό και τον αερό. Ο Χριστός ενώνει τον χρυσόκοινο του λόγου και ζωτικό πνεύμα, του ανθρώπου και του κάνει ενία. Και όλα αυτά, τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος που είναι η ψυχή της Εκκλησίας, τους οποίοι και συγχρονικά πάντα δια των ακτίστων ενεργειών. Ας πάμε παρακάτω. Στο κεφάλαιο μια Εκκλησία μιλήσαμε για την ενότητα των ανθρώπων με τον καθολικό θεάτρο του Χριστού. Τώρα θα μιλήσουμε με συντομία και για τις άλλες καθολικότητες της Εκκλησίας. Όμως, εδώ διαπιστώνω ότι ο χρόνος μου τελείωσε, ενώ έπρεπε να πω άλλα τόσα, οπότε σταματώ. Κι αν ο Θεός, όπως είπε προηγουμένως, και ο Σεβασμιώνιος, επιτρέψει, θα υπούμε και τα υπόλοιπα κάποια άλλη πράγματα. Τώρα δεν θα κάνουμε μια σύντομη ανακοίνωση. Κάνε ανακοίνωση. Πρώτον, μιλήσαμε και είπαμε ότι η Εκκλησία είναι μία, δηλαδή η Ιουδαϊκή Εκκλησία και η προέκταση της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία έχει τέσσερα ιδιώματα. Πρώτον είναι μία, δεύτερον Αγία, τρίτον Καθολική και τέταρτον Αποστολική. Αυτά τα λέμε στον πιστεύω. Δεύτερον, το βασικό νόημα της Εκκλησίας είναι η ενότητα, η οποία βασίζεται σε τέσσερις αρχές. Πρώτον της ενότητος, δεύτερον της κινήσεως, τρίτον της συγγενείας και τέταρτον της τάξης ιεραρχίας. Διευκρινίσαμε τον όρο μία και δώσαμε έμφαση στην έννοια κεφαλή, η οποία οριοθετεί την μία μοναδική και αληθινή έλλειψη. Τέταρτο. Σε υποσημείωση εξηγήσαμε μια άλλη έννοια ορμία, η οποία σχετίζεται με την κυκλική μέτρηση του χρόνου. Πέμπτο. Η ουσιαστικότερη όμως έννοια του ορμία είναι η ενόχληση, η οποία συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού και ο οποίο είναι η πηγή της ενόχλησης. Πέμπτο. Δώσαμε απάντηση στην ένσταση του τι γίνεται με τους μη σωσμένους και κλείσαμε με την πάρα με τέσσερις αποφατικές προτάσεις για εκείνους που αμφισβητούν ως κεφαλή της Εκκλησίας των Χριστών. Έβδομον, εν συνεχεία αναφερθήκαμε στον όρο Αγία, τονίζοντας ότι εφόσον η κεφαλή είναι Αγία, απαραίτητα το σώμα πρέπει να είναι άγιο, οπότε βασική επιδίωξη του θέλουν να μπουν στην Εκκλησία είναι να αποκοινάξουν από επάνω τους τον παλαιό. Και όταν διευκρινίσαμε τον όρο Καθολική και αφήνουμε τα υπόλοιπα σε άλλη ομιλία. Επίλογος. Κλείνουμε με μια παράκληση του Αγίου Πορφυρίου, που πιστεύω ότι είναι κιόλας. Λέει ο Άγιος, προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι μας αφορά, διότι πρέπει να ξέρουμε πώς να κρατήσουμε αυτή την ενότητα. Δέστε τι λέει ο Άγιος μας. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία στους επισκόπους της. Υπακούντας την Εκκλησία, υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πλήρη με ένα πνεύμα. Να μονάμε την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην λεγόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιον Όρο το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έρευνες, χωρίς καβάδες και χωρίς κατακτήσεις. Να μην πιστεύουμε τους ιεροκανηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεφτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων τους, με σκοπό δίθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε κρατεύουν τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέρος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγορευτούμε, κάνουμε το πάνω όπως εκείνος ο οποίος λιδωρούμενος που κάντε λιδώρη, βάσιμο που κυπήρει. Ήρθε να παραμείνουμε σταθερά τους σλωμένοι στα λόγια του Αγίου Πορφυρίου για να μπορούμε με τα παρησίας να δοξάζουμε το Πανάγιο όνομα του Πατρός